Ένα σπουδαίο έργο που έχει σχέση με το νότιο τμήμα του Άργους αλλά και με τη Νέα Κίο βγήκε προχθές στο διάβγεια του Υπουργείου. Είναι συνολικού ποσού 2.884.000 ευρώ. Ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα έργο το οποίο θα απαλλάξει των ομβρίων του νοτίου τμήματος για την γρήγορη αποχέτευση και θα κλείσουμε και κάποια στιγμή ένα τμήμα που είναι ανοιχτό και δεν έχει συνεχίσει πλακοσκεπή όπως γινόταν παλιά. Αποκατάσταση, οι δρόμοι στους οποίους θα γίνει παρέμβαση στο νότιο τμήμα είναι για αυτή τη δουλειά είναι η οδός Κανάρη, η οδός Πλαστήρα και η οδός Αλέξανδρου Παπάγου. Στις δύο οδούς Κανάρη και Πλαστήρα εγκαθίστανται αγωγοί ομβρίων διαμέτρου ενός μέτρου, τεράστιοι, από τη συμβολή τους μέχρι την οδό Μιαούλη, μέχρι το νότιο περιφερειακό του Άργους. Επίσης κατασκευάζονται φρεάτια σχάρες ομβρίων υδάτων καθ' όλο το μήκος τους. Είχαμε πρόβλημα σε αυτά τα σημεία με τους δρόμους. Πνίγονταν οι άνθρωποι εκεί κάτω και ήταν αδιαχώρητο όταν έβρεχε. Κατέβαιναν όλα τα νερά. Αντιλαμβάνεστε πώς γίνεται. Σηκώθηκε ο δρόμος, ο περιφερειακός, με αποτέλεσμα να πνίγει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αυτά έχουν σχεδιαστεί από καιρό. Τα εισηγηθήκαμε στο Υπουργείο και το Υπουργείο μας απάντησε ότι ναι, μπορούμε να προχωρήσουμε. Η πλημμυρική παροχή οδεύει μέσω των αγωγών στην τάφρο της νότιας περιφερειακής οδού και από εκεί μέσω των τεχνητών της νομαρχίας που διέρχονται κάτω από τη διόρυγα του αναβάλου, των τεχνικών έργων δηλαδή, στις φυσικές τάφρους του Νοτίου Άργους που φτάνουν στο Βάλτο εντός αγωγικών και στον ποταμό Ερασίνο. Δηλαδή φτάνουν μέχρι κάτω-κάτω. Στην οδό Αλέξανδρου Παπάγου μετατρέπεται σε πλακοσκεπές, αυτό που σας είπα πριν, το υπόλοιπο ανοιχτό κομμάτι της Τσιμεντένια Τάφρου, που συνεχίζει επίσης πλακοσκεπές μέχρι τη φυσική τάφρο της νότιας περιφερειακής οδού. Από εκεί, μέσω του τεχνικού, το νερό περνάει κάτω από τη διόρυγα του αναβάλου και συνεχίζει μέσω της φυσικής τάφρου στο Βάλτο και στον Ερασίνο ποταμό, που θέλουν να τον κάνουν με σειρμάτα και με πέτρες. Τέλος πάντων, γύρευε. Πάμε λοιπόν τώρα στη Νέα Κίο. Τα ποσά τα οποία είναι σχεδόν μοιρασμένα του νοτιού τμήματος του Άργους και της Νέας Κίου, αλλά αυτό που θέλω να πω για τη Νέα Κίο είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Η Νέα Κίος, όποιοι ξέρουν τη Νέα Κίο, θα δουν ότι έχει κάτι τάφρους στην άκρη των πεζοδρομίων και των δρόμων, οι οποίοι είναι κίνδυνος θάνατος, ειδικά για τις νυχτερινές ώρες, αν κάποιος επισκεφτεί τη Νέα Κίο και περάσει από εκεί, θα σκοτωθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Εάν λοιπόν περάσει βράδυ από εκεί και αν έχει πιει και κανένα δυο ποτήρια, δεν υπάρχει περίπτωση για να την γλιτώσει. Αυτά τα ξεχνάμε. Ξεκινάνε αγωγοί με καταθλιπτικούς μπροστά τελευταίας γενιάς. Τι να σας δείξω τώρα, δεν θα καταλάβετε αν σας δείξω. Στις μελέτες έχουν μπει τέτοια στόμια μπροστά, τα οποία είναι από την Αμερική. Η μελέτη περιλαμβάνει δηλαδή μπροστά αγωγούς οι οποίοι δεν μπορούν να εισέλθουν τα νερά της θάλασσας και του ποταμού και μπορούν εύκολα να δώσουν τη διέξοδο των ομβρίων προς τους ποταμούς. Λέγονται βαλβίδες αντεπιστροφής πεπλατημένου στομίου. Έχουν βάρος μπροστά και ανοίγει όταν ασκείται πίεση από το εσωτερικό για να βγάζει τα νερά προς τα κάτω. Αυτό το έργο λοιπόν η Νέα Κίος το ήθελε πολλά χρόνια. Δεν είχαν επιχειρήσει στο παρελθόν οι τοπικές δημοτικές αρχές να κάνουν κάτι τέτοιο, γιατί ήταν ένα πολύ μεγάλο έργο που ήθελε ιδιαίτερο σχεδιασμό. Αυτό σχεδιάστηκε. Αρκετά χρόνια τώρα εμείς το παλεύαμε πώς θα το κάνουμε. Και στο τέλος αυτή η λύση είναι η λύση εκείνη την οποία έχουν επιλέξει οι άνθρωποι της ΔΕΙΑΡ, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί, του Άργους, και η οποία προκρίθηκε από το Υπουργείο για να ξεκινήσει το έργο. Θα γίνουν οι δημοπρασίες και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η όλη διαδικασία, η οποία νομίζω ότι σε 1,5 χρόνο, το πολύ να είναι 2, καταλαβαίνετε ότι το δημόσιο έχει ρυθμούς περίεργους. Και αυτό το πράγμα νομίζω ότι θα μας δώσει τη λύση που πρέπει και τη λύση που τόσα χρόνια. Δεν μπορεί δηλαδή να βλέπεις ένα μέρος όπως είναι η Νέα Κίος, το οποίο είναι πίνιο του Άργους, να βασανίζεται και να ταλανίζεται όταν βρέχει και να μην ξέρει όπου να σωθεί. Βέβαια, εμείς θα σώσουμε το κομμάτι των ομβρίων. Τώρα, το κομμάτι του ποταμού είναι θέμα της περιφέρειας. Ας πάνε λοιπόν να καταλάβουν ότι εκεί πρέπει να γίνει τυχείο, να σηκωθεί τουλάχιστον 1,5 μέτρο το τυχείο αυτό πάνω στα πρανή του ποταμού. Έτσι.
και μέχρι τη γέφυρα κάτω, να φτάσει μέχρι εκεί, έτσι ώστε να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτά ας τα κατανοήσουν. Εμείς τα λέμε, τα λέω δημόσια, τους τα έχω πει και ιδιωτικά. Αλλά κάποια στιγμή δεν πάει να πει ότι όποιος φωνάζει πιο πολύ έχει και δίκιο, ας πάει να δουν μόνοι τους. Τους τα λέει ο πρόεδρος, τους τα λένε οι δημοτικοί σύμβουλοι που είναι εκλεγμένοι στη Νέα Κύο. Τους τα λέω εγώ, γιατί δεν ακούνε. Να καθαρίσουν μέσα την κήτη του ποταμού από τα καλάμια που φράσει την έξοδο των νερών και να ψηλώσουν τα πρανή. Γιατί δεν το κάνουν αυτό.